Ανησυχητικές είναι οι εικόνες στο φράγμα φανερωμένη στη Μεσαρά. Σε αρκετά σημεία το νερό είναι μαύρο, με τους δημότες να εκφράζουν τους φόβους τους για νέα μόλυνση του αρτευτικού φράγματος. Μπορεί να είναι οτιδήποτε. Ειλικρινά δεν μπορώ να σου πω αυτή τη στιγμή τι μπορεί να είναι αυτό. Επειδή και στο παρελθόν είχαμε δει εικόνες με κάτι. Είχαμε δει και στο παρελθόν εικόνες τέτοιες, αλλά σου είπα, δεν μπορώ. Αν δικών δεν έχω κάποια στοιχεία επίσημα, δεν μπορώ να πω τίποτα. Σαν επιτροπή φράγματος, τη μοναδική αρμοδιότητα που έχουμε, ειλικρινά τη μοναδική αρμοδιότητα είναι πότε θα ανοίξουμε και πότε θα κλείσουμε το φράγμα. Θεωρώ ότι κάποια στιγμή αυτό το πράγμα πρέπει να τελειώσει, πρέπει να γίνει μια κανονική επιτροπή του φράγματος και να μπορέσει το φράγμα να λειτουργεί όπως πρέπει. Για τις αποκαρδιωτικές αυτές εικόνες ενημερώθηκε ο Δήμαρχος Φέστου, ο οποίος ζήτησε από τις αρμόδιες υπηρεσίες να προχωρήσουν άμεσα σε ελέγχους στο φράγμα φανερωμένης, προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συμβαίνει. Έχει ειδοποιηθεί η αστυνομία και οι αρμόδιες αρχές για να δουν τι συμβαίνει και τι είναι αυτό, ποια είναι η αιτία η οποία έχει δημιουργήσει αυτό το πρόβλημα. Σας προβληματίζουν λοιπόν για εσάς οι εικόνες. Και βέβαια μας προβληματίζουν, προς Θεού. Έχετε δεχτεί και εσείς πολλά τηλέφωνα? Ότι ναι, όχι, όχι, έχω δεχτεί τηλεφωνήματα, έχω δεχτεί ενημερώσεις ότι κάποιο πρόβλημα υπάρχει εκεί πέρα. Περιμένουμε, σας είπα, τους αρμόδιους να προχωρήσουν να δούμε τι ακριβώς είναι αυτή, ποια είναι η αιτία που δημιουργήθηκε και να δούμε ποιοι είναι οι αίτιοι και με ποιο τρόπο τα αντιμετωπίσουμε. Δεν μπορώ να πω τι είναι αυτή η εικόνα, αλλά παλαιότερα που υπήρχε πάρα πολύ λίγο νερό, με τις δυνατές βροχοπτώσεις, πλένοντας τον όγκο το οποίο συμπαρασύρει και μπαίνει νερό στο φράγμα, υπάρχουν και οι κοπριές. Δηλαδή τα πρόβατα και όλα τα βοσκοτόπια που υπάρχουν από πάνω με τόσα πολλά πρόβατα συμπαρασύρουν κοπριές. Τώρα δεν μπορώ να αναλύσω αν είναι κοπριές ή αν είναι κάτι άλλο. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, οι ποσότητες νερού αγγίζουν μόλις τα 8,5 εκατομμύρια κυβικά σε ένα φράγμα συνολικής χωρητικότητας 18 εκατομμυρίων κυβικών. Το θέμα είναι ότι η ποσότητα του νερού που θα δώσαμε φέτος είναι ελάχιστη. Είναι ένα θέμα το οποίο το είχαμε συζητήσει μετά το ΕΒ. Ας ελπίσουμε ότι θα μπορέσουμε να τα καταφέρουμε αυτό το καλοκαίρι. Άμα είναι 8,5 εκατομμύρια, μέχρι τα 5 θα δώσουμε 3,5 εκατομμύρια κυβικά νερό. Βέβαια, και στα 5 εκατομμύρια, μετά συνεχίζει να δίνει στον ξηρικό αναδασμό για να μπορέσουμε να έχουμε ένα ισοδύναμο 3,5 με 4 εκατομμύρια πάντα μέσα στο φράγμα για λόγους ασφαλείας. Λόγω της έλλειψης βροχοπτώσεων, το φετινό καλοκαίρι θα είναι αρκετά δύσκολο, καθώς θα διατεθούν πολύ μικρότερες ποσότητες νερού για τις ανάγκες σάρδευσης σε σχέση με πέρυσι. Παιδιά, θα βάλουν μπροστά γεωτρήσεις. Αναγκαστικά θα μπουν γεωτρήσεις, θα δουλέψουν όλες τις γεωτρήσεις. Μιλάω για τα ΤΟΕΒ. Φέτο καταλαβαίνετε ότι θα αυξηθεί κατά πολύ το κόστος της άντλησης. Την ανάγκη εμπλουτισμού του φράγματος φανερωμένης από τον πλατή ποταμό τονίζει για ακόμη μία φορά ο Γρηγόρης Νικολιδάκης. Η τελευταία πληροφόρηση είναι ότι έχουν έρθει καταλόγοι με δεσμευμένα χρήματα για απολωτριώσεις. Αυτή την πληροφόρηση έχω. Μακάρι να έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο για να πούμε ότι όντως προχωράει η διαδικασία.